Την ερχόμενη Κυριακή επισκέπτεται την Άρτα ο πρόεδρος του κόμματος Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Εμείς κοντά μας για το θέμα αυτό, όχι μόνο για την επίσκεψη, γιατί η περιοδία του κυρίου Βαρουφάκη δεν σταματάει στην Άρτα, συνεχίζεται ως την Κέρκυρα, έτσι δεν είναι, κύριε Κατσιμπόκη? Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον συντονιστή του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη του νομού της Άρτας, τον κύριο Μιχάλη Κατσιμπόκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Έχουμε ξανασυζητήσει και άλλα θέματα παλιότερα, αλλά τώρα με αφορμή, ξέρετε, και την προεκλογική αυτή περίοδο και ο συντονιστής του Μέρα 25 μας δίνεται άλλη μία ευκαιρία προκειμένου να εκφράσετε τις απόψεις σας και να κάνουμε έναν πολύ ουσιαστικό διάλογο, όπως έχουμε κάνει τόσα χρόνια. Βεβαίως, βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Γιάννη Βαρουφάκη, του Προέδρου, στις 10.30 το πρωί της Κυριακής. Πού θα γίνει η συνέντευξη? Διαλέξαμε, επειδή θα είναι σύντομη η επίσκεψη, είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο Βαρουφάκης στην Άρτα, και διαλέξαμε ένα τοπόσημο της πόλης μας, στον Πρωτομάστορα, δίπλα στο ιστορικό γεφύρι, έτσι ώστε όταν θα παιχτεί και η συνέντευξη στην υπόλοιπη Ελλάδα, να είναι πασιφανές από πού μιλάει. Mm-hmm. Αποφασίσαμε λοιπόν να πιούμε όλοι μαζί τον πρωινό μας καφέ εκεί. Όπως είπες, να δώσει μία μικρή συνέντευξη σε όλα τα τοπικά μέσα και στη συνέχεια, όπως το συνηθίζει ο Βαρουφάκης, με ελεύθερο μικρόφωνο, όποιος θέλει μπορεί να του κάνει ό,τι ερώτηση θέλει και να πάρει απαντήσεις χωρίς ναι μεν αλλά. Mm-hmm. Να σταθούμε λίγο και στο θέμα του πολιτικού γραφείου. Λειτουργεί, θα λειτουργήσει, έχει ξεκινήσει? Ήδη έχουμε ανοίξει το εκλογικό μας κέντρο στη Γεωργίου Μάτσου 10. Είναι λίγα μέτρα δίπλα από την καφετέρια Τζόκερ. Είμαστε ανοιχτά πρωί-απόγευμα. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, να κάνουν ό,τι ερωτήσεις θέλουν, να τους απαντήσουμε, να τους ενημερώσουμε, να πάρουν τα φυλάδια μας, να τα διαβάσουν στο σπίτι, και είμαστε στη διάθεσή τους για οτιδήποτε θέλουν. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, διότι τώρα τελευταία ακόμη και ο Πρωθυπουργός ασχολείται με το πρόγραμμα Δήμητρα. Νομίζω ότι τα ακούτε κι εσείς, και το πρόγραμμα Δήμητρα. Και το πρόγραμμα Δήμητρα δεν νομίζω ότι έχει στοχοποιηθεί. Απλά κάτι θέλει να πει αυτό το πρόγραμμα. Κάτι λέει στους πολίτες και κάποιοι θέλουν να το συγκρίνουν. Τουλάχιστον έτσι μπορούμε να το εκλάβουμε. Κοιτάξτε, είναι κάτι πολύ απλό. Κάτι, για παράδειγμα, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται στις μέρες μας με άλλους σκοπούς. Για παράδειγμα, ήδη η κυβέρνηση με τον κύριο Πιερακάκη έχει κάνει πλατφόρμες μέσα από τις οποίες μοιράζει τα pass με τα οποία πλέον ζουν οι Έλληνες, μάλλον αρκετοί Έλληνες. Ή, για παράδειγμα, ήδη οι τράπεζες έχουν κάνει παρόμοιες πλατφόρμες, έτσι ώστε η νέα γενιά όταν βγαίνει έξω πληρώνουν με το κινητό και μέσω του κινητού τους μοιράζονται τα έξοδα οι παρέες. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, είναι ένα απλό στήσιμο μιας πλατφόρμας, σύμφωνα με την οποία το αφημί του καθενός είναι και ένας αριθμός λογαριασμού. Σε αυτόν τον αριθμό λογαριασμού, όποιος θέλει, εάν θέλει, μπορεί να μεταφέρει ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Γιατί να το κάνει αυτό, αν το συμφέρει? Αυτό το κάνει καταρχήν διότι από εκεί μπορεί να πληρώνει τους λογαριασμούς του σε διάφορες δέκο είτε συναλλαγές που έχει με το κράτος, χωρίς να του κρατάει κανείς καμία προμήθεια, όπως κρατάνε σήμερα προμήθεια οι τράπεζες. Ο παραλογισμός που συμβαίνει σήμερα είναι ο εξής. Για να χτίσουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες το αφορολόγητό μας, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε κάρτες, πλαστικό χρήμα. Δεν μπορείς να χτίσεις αφορολόγητο με τα ρευστά που έχεις στην τσέπη σου. Ταυτόχρονα όμως, για να κάνεις όλες αυτές τις πληρωμές με το πλαστικό χρήμα που το κράτος σε υποχρεώνει, πρέπει να πληρώνεις προμήθεια. Αυτό το θεωρούμε ανήθικο. Εάν λοιπόν όλες αυτές οι πληρωμές μπορεί ο κόσμος να θεωρεί ότι είναι λίγες, για παράδειγμα 40 λεπτά, αν σκεφτεί πόσες από αυτές τις πληρωμές κάνει όλο το χρόνο, μαζεύεται ένα αξιοστέβαστο ποσό, το οποίο για όλη την ελληνική οικονομία είναι της τάξης του 1,8 δις. Αυτό που ξέρουμε λοιπόν σήμερα είναι ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ φεύγουν από τις τσέπες των πολιτών και γίνονται αέρας κοπανιστός στις τράπεζες, ενώ θα μπορούσε να μείνει στις δικές μας τσέπες για να μπορούμε να το ξοδεύουμε όπως εμείς θέλουμε. Mm-hmm. Αυτό έρχεται λοιπόν το Δήμητρα και το καταργεί. Mm-hmm. Ταυτόχρονα, εκεί που γίνεται όλη η παρανόηση και μιλάνε όλοι για νόμισμα, μιλάνε για άλλα πράγματα, το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπον όπως, ας πούμε, θεωρούμε τις ένοπλες δυνάμεις σήμερα. Δηλαδή, όταν έχουμε και ψωνίζουμε, για παράδειγμα, και τα αεροπλάνα και τις φρεγάτες
και συντηρούμε το στρατό μας. Δεν το κάνουμε για επιθετικούς λόγους, δεν το κάνουμε γιατί θέλει η χώρα να επιτεθεί σε κάποιον. Το κάνουμε ότι σε περίπτωση που δεχθεί κάποια επίθεση, να μπορεί να αμυνθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτό που λέει το ΜέΡΑ25 είναι ότι σε περίπτωση που ο πόλεμος είναι οικονομικός, αλλά δεν είναι άλλου είδους, τότε το σύστημα Δήμητρα μπορεί να είναι ένας τρόπος αναχαιτήσεως μιας οικονομικής επίθεσης. Δηλαδή, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία δεν περιορίζεται μόνο όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές, έτσι, αλλά μπορεί όμως να καλύψει όλα τα πεδία. Σωστά, διότι οι οικονομικές συναλλαγές μπορούν να συνεχιστούν όταν, για παράδειγμα, κλείσει μία τράπεζα, όπως έχει συμβεί με τρεις τράπεζες ήδη στο εξωτερικό. Mm-hmm. Όταν συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο, όπως έχουν κλείσει τράπεζες και στην Αμερική και έρχεται και στην Ευρώπη αυτή η κρίση. Στις τελευταίες μέρες. Ακριβώς, μέσω του συστήματος Δήμητρα, οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους και να μεταφέρουν εδώ χρήματα. Εδώ μιλάμε για ένα plan B. Υπό την που έννοια, εξειδικεύεται. Υπό την έννοια ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, βεβαίως, αλλά δεν χτίζεται για αυτό το λόγο. Χτίζεται για άλλο λόγο, για την εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη, και αν ένα σχέδιο που χτίζεται για αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι και ένας τρόπος άμυνας, ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά με τον κύριο Βαρουφάκη την Κυριακή στον Πρωτομάστορα στις 10.30, όπου θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Κοιτάξτε, εγώ ένα μικρό σχολιάκι θα ήθελα να κάνω όσον αφορά τα κοστολογημένα προγράμματα στα οποία υποτίθεται υπάρχει μια διαφωνία στα πανεθνικά κανάλια που βλέπουμε. Και λέει ο ένας όχι κοστίζει 20 δις, όχι κοστίζει 15 δις, και ακούν οι Έλληνες πολίτες ένα χορό δισεκατομμυρίων 15-20 μέρες πριν τις εκλογές για το πόσα δισεκατομμύρια πρόκειται να εισπράξουν. Αυτό που θέλουμε να θυμίσουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος χορός δισεκατομμυρίων γίνεται πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, και τελικά αυτό που γίνεται μετά τις εκλογές είναι ο χορός δισεκατομμυρίων από τα χρήματα που φεύγουν από τους Έλληνες πολίτες αντί να έρχονται σε αυτούς. Mm-hmm. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο θα συμβεί και αυτή τη φορά για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι όλα αυτά που υπόσχονται δεν μπορούν να υλοποιηθούν, διότι τα κόμματα τα οποία τα υπόσχονται δεν είναι διατεθειμένα να κάνουν ρήξη με τη μη κανονικότητα που ζούμε. Διότι όλο αυτό που ζούμε, μια απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στο ρεύμα, το χρηματιστήριο ενέργειας, η ακρίβεια στα καύσιμα, όλα αυτά που ζούμε απαιτούν ρήξεις. Και αυτοί που δεν είναι διατεθειμένοι να τις κάνουν, δεν θα μπορέσουν να μοιράσουν τα χρήματα που πρέπει να μοιράσουν. Για να δούμε πώς νοικοκυρεύτηκαν τα πράγματα, πρέπει να θυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες που γιορτάζουμε την ημερομηνία του πρώτου μνημονίου, χρωστάγαμε, αν θυμάστε τότε, 298 δισεκατομμύρια, κάτι λιγότερο από 300, και ήταν το 125% του ΑΕΠ μας. Σήμερα χρωστάμε πάνω από 405 και είμαστε στο 195% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Αυτό για να καταλάβουμε αυτά τα κόμματα που υπόσχονται αυτά τα πράγματα, πόσο νοικοκύρεψαν την Ελλάδα στα τελευταία δεκαετία με τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, κύριε Κατσιπόκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.